Νέα χρονιά για τον Παναθηναϊκό, πολλά προβλήματα, τι έχει να πεις? Εντάξει, τα προβλήματα είναι λογικά μέσα στην προετοιμασία και μέσα στη σεζόν. Να υπάρχουν τραυματισμοί και θα προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε. Αυτό που λες, νέα ομάδα, έχουμε πολλά νέα παιδιά και νέο προπονητή με καινούργια φιλοσοφία. Προσπαθούμε να εμπεδώσουμε την φιλοσοφία του και να μπούμε δυνατοί στη μέση χρονιά. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς? Εντάξει, είναι πολύ καλός προπονητής σίγουρα. Σκληρός προπονητής, με πολύ σκληρή δουλειά χρονιά τώρα στις ομάδες που έχει εργαστεί. Έτσι προσπαθεί να τη μεταφέρει και εδώ πέρα. Σίγουρα ένας πολύ καλός προπονητής. Την άλλη εβδομάδα έρχεται ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Φαβορί υπάρχει? Είναι πολύ νωρίς να πούμε ποιος είναι φαβορί και ποιος όχι. Και οι δύο ομάδες βρισκόμαστε στην προετοιμασία της σεζόν και δεν νομίζω να είμαστε εκεί ούτε αυτοί ούτε εμείς έτοιμοι. Αν πήγε πέρα, ποιος θα έρθει και λίγο πιο τυχερός μπορεί να κερδίσει. Θα αγωνιστείς εσύ με τον άλλο? Είναι οριακό και αυτό προσπαθεί το ιατρικό team να προλάβουν τον ντέρμπι. Ευχαριστούμε. Έχω μια ερώτηση. Ναι. Ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης είναι έτοιμος να σηκώσει το βάρος εντός εισαγωγικών του Παναθηναϊκού τη φετινή χρονιά? Κάθε παίχτης έχει συγκεκριμένα πράγματα να κάνω, έτσι και εγώ. Αυτά που μπορώ να κάνω θα προσπαθήσω να τα κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να βοηθήσουμε την ομάδα όλοι μαζί. Και κλείνοντας, η θέση η οποία αγωνίζεσαι, που σου αρέσει να αγωνίζεις, είναι στο 4 ή στο 5? Όπου με βάλει ο προπονητής πρέπει να κάνω το καλύτερο, να βγάλω το καλύτερο αποτέλεσμα μέσα στο παιχνίδι. Εγώ και πέρα ξέρω εγώ, ό,τι να είναι 4-5.